Greek school classes launched this past Tuesday evening at St. Luke Greek Orthodox Church in Broomall, Pennsylvania. The K through 8 program and one adult class takes place every Tuesday evening. Father Chris of St. Luke conducted a traditional Iasmos where 75 students were in attendance. Το πρόγραμμα κάθε χρόνο είναι Τρίτη, 5 με 7. Έχουμε 8 τάξεις, πρώην νηπιαγωγείο μέχρι 7η-8η, με 10-11 δασκάλους. Και ο σκοπός των δασκάλων και των μαθητών είναι να μάθουν την ελληνική γλώσσα από τα μικρά επίπεδα, να διαβάζουν, να γράφουν, να μπορούν να εκφράζονται κυρίως. Αλλά βέβαια είναι πολύ δύσκολο, διότι αυτά τώρα τα παιδιά, όπως και σε άλλα σχολεία, είναι η τρίτη-τέταρτη γενιά, δεν έχουν απόλυτα επαφή με την ελληνική γλώσσα και ό,τι ακούνε την Τρίτη εδώ στο σχολείο. Πόσα παιδιά έχουμε? 72-73 μέτρησα, τώρα μπορεί να έχουμε κι άλλα, γιατί σήμερα ήταν η πρώτη μέρα της εγγραφής. Ας πούμε συνολικά 75. Και όποιος θέλει μπορεί ακόμα να κάνει register. Μπορεί ακόμα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, ναι, βεβαίως. Μπορεί και την επόμενη Τρίτη. Είδαμε κιόλας που ο κύριος Παντελίδης θα έχει ένα adult program. Για πες μας. Ναι, αυτή τη χρονιά αρχίζουμε πάλι, θα πω πάλι, διότι πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 4 χρόνια, το είχα εγώ, μετά όμως από το σχολείο των παιδιών, δηλαδή 7 με 9, είχα το τμήμα των ενηλίκων, αλλά φέτος θα το παραλάβει ο κύριος Ηλίας Παντελίδης και θα λειτουργεί την ίδια ώρα όπως και τα παιδιά τα μικρά, δηλαδή 5 με 7. Οπότε πάλι καλωσορίζουμε όποιοι θέλουν και από την ευνορία του Αγίου Λουκά να γραφτούν στο τμήμα των ενηλίκων. Can you say Αγελάδα? So this is Alpha, Αγελάδα, A. Can we do it all together? Alpha, Αγελάδα, A. A little louder? I've been teaching pre-K for 9 years, and the first few weeks we will be doing our colors, starting our alphabet, getting to know each other. Hello, how are you? Τι κάνεις, πώς είσαι, το όνομά σου τι είναι. Let me just ask you, what's your favorite part about teaching Greek school? The kids, the energy they have, the excitement they have for learning. Το όνομά σου? Alexandros Sografakis. Σε ποια τάξη είμαστε? 7η. Τι είναι το αγαπημένο σου το θέμα που μαθαίνουμε εδώ? Να μαθαίνω καινούριες λέξεις, ιστορία και να δω τα φίλους μου. Έχω 10 παιδιά στην τάξη μου. Όπως φαίνονται τα παιδιά είναι καλά, κατέχουν τα ελληνικά σχεδόν. Εντάξει, προσπαθούμε να μάθουμε, να τα πάρουμε από εδώ που είναι και να τα φτάσουμε για την άλλη τάξη, να τα φτάσουμε μάλλον μέχρι την άλλη τάξη. Αυτές τις πρώτες εβδομάδες τι έχει το πρόγραμμα, πού θα ξεκινήσετε? Θα κάνουμε μια επανάληψη, τι ξέρουν τα παιδιά, κατά πόσον κατέχουν τα ελληνικά, τα γράμματα, τις λέξεις, τι σημαίνουν, τη γραμματική, τι ξέρουν. Πόσα χρόνια έχουμε εδώ? 10 χρόνια. Πώς τα βλέπεις μετά από 10 χρόνια? Καλύτερα από ό,τι τα βλέπω στην αρχή. Είμαι αισιόδοξη, το βλέπω. Τα παιδιά θέλουν να μάθουν, προσπαθούν πάρα πολύ. Σέβομαι την προσπάθεια αυτή. Είμαι διατεθειμένη να βοηθήσω. Μ' αρέσουν τα παιδιά, μ' αρέσει ο χώρος, η οργάνωση, το σχολείο, οι συνάδελφοι, η διεύθυνση. Όλα είναι καλά για μένα. Τι θυμάστε από τα πέρσι? Τι θυμάστε? Θυμάστε καθόλου ελληνικά γράμματα? Ναι. Όλα τα γράμματα τα θυμάστε? Ναι. Και τις συλλαβές? Ναι. Και τις λέξεις? Ναι. Όπως τη λέξη αυτή? Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Τι σημαίνει? Summer.